Φαίνεται ότι η περιοχή μας θεωρείται η χειρότερη για να ζήσει κάποιος λόγω της κλιματικής κρίσης που μαστίζει το παγκόσμιο. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν δραματικό όσον αφορά τους ακραίους καύσονες και τις άνευ προηγουμένου πυρκαγιές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό για μένα είναι η ανάπτυξη ακραία ζέστης. Οπότε βλέπουμε ξηρασίες και πυρκαγιές. Βέβαια, αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ζέστης. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε σημείο που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, τουλάχιστον όχι χωρίς κλιματισμό. Από γεωγραφικής άποψης, ποιο είναι το χειρότερο μέρος διαβίωσης? Όσον αφορά τη ζέστη, είναι ξεκάθαρα η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος και η Βόρεια Αφρική, επειδή έχει ήδη πολύ ζέστη εκεί. Και αυτό σχετίζεται με την έλλειψη υγρασίας. Επομένως, δεν υπάρχει εξάτμιση για να δροσίσει. Και επίσης, η κυκλοφορία μεγάλης κλίμακας που συνδέεται με την Αφρική και τους μουσώνες στην Ασία κάνουν αυτή την περιοχή να υπερθερμαίνεται πολύ γρήγορα. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες θα έχουν πολλά προβλήματα με πλημμύρες, γιατί θα έχουν περισσότερες βροχές. Έτσι, εδώ θα έχουμε λιγότερες βροχές και εκεί θα έχουν περισσότερες. Παρόλο λοιπόν που οι χειμώνες μπορεί να είναι λιγότερο σκληροί από ό,τι στο παρελθόν, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα, υπάρχουν άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν αυτές τις χώρες. Θα είναι όλο αυτό αναστρέψιμο? Στην πραγματικότητα δεν είναι αναστρέψιμο. Επομένως, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, να έχουμε αρνητική κλιματική αλλαγή. Αυτό θα απαιτούσε να μειώνεται πραγματικά η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Επομένως, ίσως υπάρξει μια τεχνική για να το αφαιρέσουμε από την ατμόσφαιρα, αλλά θα είναι πολύ ακριβή. Σε άλλη περίπτωση, η κλιματική αλλαγή θα παραμείνει επειδή έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Και έτσι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε περισσότερη κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή που ήδη έχουμε.